Ο κύριος Νίκος Σοφιανός, όσοι παρακολουθείτε ε, τα της Αθήνας, αλλά και τα της πολιτικής, γιατί είναι και στην κεντρική πολιτική σκηνή, είναι νέος στην ηλικία, δεν θα σας πω μεγάλο, ε, πολλά χρόνια όμως ε, στο πολιτικό κουρμπέτι. Ε, από το 10 είστε σύμβουλος δημοτικός στο Δήμο Αθηναίων, έτσι δεν είναι? Μαι, ναι, ναι και είστε μέλο Πολιτικής Πολιτική Γραμματεία Κεντρική Επιτροπή του πολιτικού, το πολιτικού Γραφείου. Με συγχωρείτε. <laughs> της... <laughs> ναι, ε, γι' αυτό λέω χρόνια στο πολιτικό κουρμπέτη Αλλά έχετε και αυτό το κομμάτι το αυτοδιοικητικό που έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το λέω αυτό κύριε Σοφιανέ και ας ξεκινήσουμε έτσι τη συζήτησή μας γιατί ένα ερώτημα είναι γιατί τα κόμματα δεν επενδύουν πολιτικά σε πρόσωπα στην αυτοδιοίκηση γιατί δεν κτίζουν αυτοδιοικητικούς ε, υποψηφίους ε, τώρα κοιτάξτε μιλώντας για το Δήμο της Αθήνας συμφίσετε... όχι μόνο αλλά τώρα θα μιλήσουμε για το Δήμο της Αθήνας ναι, εσείς εκεί είστε. Ε, ε, εμείς σαν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ναι. έχουμε μια άλλη αντίληψη θεωρούμε ότι τα στελέχη μας τα οποία εκτίθονται στους Δήμους ή στις Περιφέρειες δεν το κάνουν για να περάσουν για να πώς να το πω, να εμφανιστούν και να φύγουν mm -hmm. ε, υπάρχει μια διάταξη στη δουλειά μας, στα στελέχη μας και θεωρούμε ότι είναι κρίσιμο στους Δήμους και στις Περιφέρειες ένα στελεχικό δυναμικό του κόμματος να παραμένει εκεί να παρεμβαίνει, να παλεύει με τα προβλήματα να γνωρίζει την κατάσταση για ε, μιλάμε για, και για αυτό βάση στη βάση αυτή στελέχη, ναι, ναι. και ναι. το λέω αυτό γιατί ε, συνηθίζεται ειδικά στο Δήμο της Αθήνας mm -hmm. να υπάρχει μια περατζάδα υποψηφίων Η οι οποίοι την επόμενη μέρα των εκλογών πάνε για άλλα. Ναι. Ε, αυτό το είδαμε και στι προηγούμενε δημοτικέ εκλογέ. Το βλέπουμε τα πολλά τελευταία χρόνια. Να είστε σίγουροι, θα το δούμε και μετά τι 26 του Μάη και στο Δήμο τη Αθήνα. Για όποιον δεν καταφέρει να, να βγει δήμαρχος από του άλλου. Ναι. Είναι κάτι το οποίο μα έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιείται ο Δήμο τη Αθήνα ειδικά σαν εφαλτήριο. Όχι μόνο πια αυτοί που ε... δεν κατάφεραν, και αυτοί οι οποίοι το χρησιμοποιούν ναι, ναι, αυτό ω και... καλοπάτι για να ξαναγυρίσουν. Και με μια έννοια γι' αυτό και παρακολουθούμε μια έκθεση ιδεών γύρω από τι δημοτικέ εκλογέ του Δήμο τη Αθήνα. πάτε στο ψητό κατευθείαν. Ε, ακούμε ναι. για οράματα, για σχέδια, για ιδέε, οι οποίε δεν έχουν σχέση mm -hmm. με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οργανισμό που λέγεται Δήμο Αθήνα με δεκάδες υπηρεσίες και Τώς χιλιάδες εργαζόμενους αυτά. που αφορούν την καθημερινότητα του κόσμου και που με αυτά πρέπει να ασχοληθούμε ε, Ναι, πάτε κατευθείαν ε, στο στο ζουμί και καλά κάνετε ε, για να αξιοποιήσουμε λοιπόν σωστά τον, το χρόνο μας ε, Παρακολουθούμε χρόνια τώρα τη, τα του Δήμου της Αθήνας και όχι μόνον ε, αυτό που είπατε και που συζητάγαμε ως αυτοδιοικητικά στελέχη, πράγματι τα πολλά τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν. Ένα πίσω μπρο με βάση την πολιτική σκηνή υπάρχει. Γι' αυτό και αν επιχειρήσει κανείς να μιλήσει, ξέρετε, με δημότες της Αθήνας ε, και τους κάνει τη σχετική ερώτηση στο μυαλό του όσο και να μας κάνει εντύπωση. Βεβαίως σε άλλες ηλικίε, ξέρετε ποιον αναφέρουν, αναφέρουν τον κύριο Μπέι. Γιατί ο κύριος Μπέις ήταν ο Μπέι τότε, γιατί δεν είναι κύριο πια. Ο Άμμιστο ήταν ένα αυτοδιοικητικό τέλεχο του, του Πασόπουλου. Πέρα μεγαλύτερων ηλικιών. <laughs> Ακριβώ. Τον έχουν συνδέσει όμω απολύτω τον uh, Άμμιστο Μπέη. Πάμε λοιπόν στο, στο σήμερα. Είπατε ότι περισσότερο λειτουργούν με όρου επικοινωνιακού, φαντάζομαι αναφέρεστε και στου συνυποψηφίου σα uh, τώρα, uh, παρά um, με την λογική αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής του Δήμου Αθηναίων, που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη περιοχή και με πάρα πολλά προβλήματα. Παρακολουθώντας λοιπόν κανείς τις προεκλογικές σας παρεμβάσεις, όποιες και αν είναι αυτές, αυτό που έχω να επισημάνω σε σχέση με εσά είναι πως εσείς τοποθετείτε το θέμα και την αντιμετώπιση του οργανισμού που λέγεται Αθήνα σε μια συνολική βάση, πολιτική βάση που έχει να κάνει που ξεκινάει απροφανώς από την καθημερινότητά του αλλά είναι η ίδια του η ζωή και τα προβλήματα που προκύπτουν από τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Ναι, ας αφήσουμε λοιπόν τις μεγάλες ιδέες και τα σχέδια και τα οράματα στην άκρη και ας ασχοληθούμε με τη σκληρή καθημερινότητα του εργαζόμενου, του συνταξιούχου, του επαγγελματία τη Αθήνας η οποία είναι αντιμέτωπη με μια εχθρική ή αδιάφορη για τα προβλήματά του πολιτική από το Δήμο της Αθήνας. Για παράδειγμα, και εμεί, αν θέλετε, έχουμε και το πλεονέκτημα με μια έννοια, όχι μόνο να περιοδεύουμε και να λέμε τι θα κάνουμε στην Αθήνα, αλλά και να ασκούμε αντιπολίτευση. Σήμερα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Mm -hmm. Και ένα από τα θέματα που με επιμονή βάλαμε και μπαίνει για συζήτηση είναι να αλλάξει αυτό το καθεστώ που έχει κάνει η κέντρο αριστερά στο Δήμο τη Αθήνα οι επαγγελματίε τη Αθήνα να προπληρώνουν έω τι 30 του Μάρτη τα τέλη για την κατάληψη των δημόσιων και χώρων. Και τη χρήση των δημόσιων χώρων. Ε, ναι, κόσμο. Τα οποία είναι πάρα πολλά είναι και ψηλά. τα οποία είναι πολύ ψηλά και τα οποία φυσικά ο άλλο δεν μπορεί να τα δώσει εφάπαξ ω τι 30 του Μάρτη. Πιστεύουμε ότι με την πίεση που έχουμε ασκήσει ήδη υπάρχει εισήγηση να αλλάξει αυτό το καθεστώ και να γίνεται ω το τέλο του Ιούλη. Αυτό αφορά, ξέρετε, την καθημερινότητα. Επομένω, δίνεται μια ανάσα στην ουσία. Δίνεται μια ναι. ανάσα, δεν μα ναι. καλύπτει, δεν μα mm -hmm. ικανοποιεί. Mm -hmm. Εμεί επιμένουμε να πάμε στο προηγούμενο καθεστώ, ώστε στο τέλο του χρόνου να γίνεται η αποπληρωμή των τελών. Αυτό αφορά, ξέρετε, πάνω από 20.000 επαγγελματίε στην Αθήνα, στον χώρο τη εστίαση. Αφορά το εισόδημά του, το τζίρο του. Γιατί στην Αθήνα δεν υπάρχουν γενικά μόνο οι αλυσίδε, δεν υπάρχουν μόνο. Τα μέρη στα οποία επενδύονται κεφάλαια πολλά και μεγάλα. Υπάρχει και ο επαγγελματία στα Σεπόλια, στα Πατίσκια, σε όλε τι γειτονιέ τη Αθήνα, οι οποίοι κυριολεκτικά δουλεύουν για το Δήμο τη Αθήνα. Δουλεύουν ναι. για να πληρώνουν τέλη, φόρου, πρόστιμα για το Δήμο τη Αθήνα. Mm -hmm. Το λέω αυτό λοιπόν γιατί συζητώντα για τα προβλήματα. Δεν μπορεί να γίνεται μια συζήτηση ξέρετε, για το Δήμο τη Αθήνα και τι δημοτικέ εκλογέ και να μην πιάνεται από του υποψηφίου των άλλων κομμάτων, ιδιαίτερα των κυβερνητικών κομμάτων, αυτών που κυβερνούν του ΣΥΡΙΖΑ και των προηγούμενων, mm -hmm. το θέμα ποιο πληρώνει. Mm -hmm. Ποιο πληρώνει στην Αθήνα, Δεν μπορεί να συνεχίζεται ένα καθεστώ ο Αθηναίο, ο οποίο ζει με ένα λαϊλατημένο εισόδημα ή με καθόλου εισόδημα. Έχουμε 42.000 απορού ή συμπολίτε μα που έχουν εισόδημα κάτω των 4.000 καταγεγραμμένους στον, Δήμο της στον Αθήνα. κόμβο αλληλεγγύης του Δήμου της Αθήνας. 42.000. Που μαζί με τις οικογένειες οι μονογονεϊκές ή άλλες μιλάμε για το 1 έκτο του πληθυσμού. Mm -hmm. Δεν μπορεί λοιπόν να απευθύνει σε αυτόν τον κόσμο και να μην παίρνει θέση στο ποιο θα πληρώνει. Δεν μπορεί ο προϋπολογισμός του Δήμου της Αθήνας να στηρίζεται κατά 75% από τους φόρους που πληρώνουν επιπλέον οι δημότες γιατί Εσεί δεν πληρώνετε μόνο στο Δήμο. Πληρώνετε έμφυα, πληρώνετε φόρο εισοδήματο, πληρώνετε ΦΠΑ. Δεν μπορεί αυτό ο λαό να συνεχίσει να πληρώνει ΕΣΑΗ για τα πάντα. Δεν μπορεί οι υποβαθμισμένε υπηρεσίε του Δήμου τη Αθήνα προ του δημότε να γίνονται με ανταποδοτικότητα. Με πληρωμή και αυτέ. Να πηγαίνει δηλαδή στο κολυμβητήριο, να πηγαίνεις στο γυμναστήριο, στα, στα γηπεδάκια. Σε αυτά που υπάρχουν, γιατί και αυτά είναι. Ε, σε αυτά που υπάρχουν. Ε, ελυπή, και κύριε έχουμε ε, ναι. βε, βεβαίω, αλλά υπάρχει μια υποδομή του Δήμου τη Αθήνα, mm -hmm. την οποία όμω την αντιμετωπίζουν εισπρακτικά, σαν επιχείρηση, ο πανδά Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαία. Η τον... απάντηση, ξέρετε ποια είναι. Ποια Ότι είναι. Γιατί θα απάντηση. πρέπει να εισπράξω για να φτιάξω. Γιατί δεν εισπράττει ο Δήμο, δεν εισπράττει από τη φορολογία των δημοτών. Δεν πρέπει να εισπράττει του κεντρικού αυτοτελεί πόρου από το κεντρικό κράτο. Του το ερώτημα... οποίου δεν του αποδίδει η κυβέρνηση. Το ερώτημα που... Και αυτή και η προηγούμενη. Το ερώτημα που γεννάτε κυρία Σοφιανέ, είναι αν επειδή η Δήμη και εμπροκειμένο ο Δήμο Αθήνα εισπράττει πολλά χρήματα, αυτά τα χρήματα τα επιστρέφει και σε ποιο βαθμό στο Δημότη, Δηλαδή τι κάνει για το Δημότη. Το πρώτο... Γιατί εγώ ήμουν μια κυριολεκτικά και γέρασα με τα πεζοδρόμια τη Αθήνα που είναι σε άθλια κατάσταση, με την καθαριότητα της Αθήνας που επίσης είναι σε άθλια κατάσταση, με μία σειρά προβλημάτων και τώρα πια τα τελευταία χρόνια και με τις γκαιτοποιημένες περιοχές. Λοιπόν, όλο αυτό το, 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 το πακέτο να το πω έτσι, που αναφέρεται αφορά την καθημερινότητα και αφορά την, την υποβαθμισμένη παρουσία του Δήμου της Αθήνας παρά το γεγονός ότι ο Δήμος της Αθήνας πληρώνει πολλά ή πολύ και οι λίγοι δεν πληρώνουν. Υπάρχει εντονότατο το ταξικό στοιχείο Πώς στην πολιτική. Γίνεται γιατί ο προσανατολισμός δεν είναι να εισπράξουμε από αυτού που έχουν να δώσουν και δεν πληρώνουν. Τι γιατί δεν πληρώνουν. Γιατί να σα πω, πω εσεί να... πιστεύετε, το, ξέρετε το λέω αυτό γιατί ε, εκνευρίζεσαι κιόλα όταν συζητά για το Δήμο, όταν ξέρει τι γίνεται στο Δήμο τη Αθήνα. Γιατί κάποιοι δεν ξέρουν. Ήρθαν τώρα και θα μάθουν. Όταν, όταν μιλά λοιπόν για ένα προπολογισμό, μιλά για έσοδα, μιλά για κωδικού και βλέπει ότι οι λίγοι που έχουν λεφτά δεν πληρώνουν και οι πολλοί γονατίζουν. Το, το γεγονό δηλαδή ότι στην Αθήνα έχουμε επαγγελμα, ε, ε, συντελεστεί επαγγελματική στέγη ενιαίο όλη την Αθήνα Α, και, και, το, ε, πώς να το πω, και η Βουκουρεστίου πληρώνει τα ίδια με τα πατήσια, με τη Ριζούπολη ή με τα σπίτια. Έτσι, κατάλαβα, τώρα τους, το 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 λες, τους το λες χρόνια και σου λένε δεν γίνεται. Και όταν το κάνουν μετά από πίεση, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια προσπάθησαν να κάνουν κλιμακωτούς mm -hmm, συντελεστές, συντελεστές ναι. δεν ειδοποίησαν κανέναν. Πήραν την απόφαση και την έβαλαν στο σιρτάρι. Με αποτέλεσμα 500 επαγγελματίες περίπου να, να προσπάθησαν να κάνουν χρήση αυτή της κατηγοριοποίησης. Να σας βάλω εγώ ένα ερώτημα. Εσείς πιστεύετε ότι οι ξενοδόχοι της Αθήνας έχουν τζίρο ετήσιο 200 εκατομμύρια ευρώ τζίρο ετήσιο όλα τα ξενοδοχεία τη της δηλώνεται. Αθήνας με βάση αυτό το τζίρο εισπράττει πράξεις. ο Δήμος mm. το, το, μισό της εκατό το τέλος παρεπιδημούντων Μάλιστα. εσείς πιστεύετε ότι αυτό είναι ο τζίρος των ξενοδοχείων της Αθήνας όταν οι ίδιοι μιλάνε οι ξενοδόχοι με τους οποίους συναντήθηκε ο κύριος Ιλιόπουλος και δεν είπε κουβέντα για αυτά μνημόνια λέει θα κάνει. Mm. Όταν οι ίδιοι μιλάνε για 6 εκατομμύρια επισκέπτε στην Αθήνα, με μέσο όρο τρει διανυχτερεύσει και με μέσο, με μέσο 60 ευρώ το δωμάτιο που δεν είναι το τόσο. Έτσι. Αυτά είναι τα στοιχεία τη Ένωση Ξενοδόχων Αττική. Πού είναι λοιπόν αυτό ο τζίρο. Άρα... Και, όταν... και, και συνεχίζω. Και mm -hmm. όχι μόνο δεν, δεν, αποδίδουν με βάση το τζίρο, οι υπηρεσίε του Δήμου δεν είναι προσανατολισμένε εκεί, σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι προσανατολισμένε στο να εισπράξουν ληξιπρόθεσμα χρέη, των 200, των 300, να στείλουν για πληστηριασμό πρώτη κατοικία για αυτά, περιουσιακά Όταν... στοιχεία και να δημεύουν λογαριασμού. Μισό λεπτό. Επειδή εσεί είστε ε, δημοτικό σύμβουλο, η παράταξή σα ε, είναι εκεί στι συνεδριάσει ναι. των δημοτικών συμβούλων. Κάθε, κάθε χρόνο στον προπολογισμό το βάζουμε και το ξαναβάζουμε. Και η απάντηση. Λοιπόν, γελάνε. Η απάντηση... γελάνε. Να σου το πω καθαρά. Μάλιστα. Γελάνε. Όταν μάλιστα. Οι βεβαιωμένοι φόροι από ένα τέτοιο πλασματικό υποτίθεται τζίρο, βεβαιωμένα τέλη, έχουμε κάθε χρόνο ένα εκατομμύριο βεβαιωμένα πρόστιμα από ξενοδόχους Ξέρετε πόσα εισπράττουν, 77.000. Από βεβαιωμένου. Άρα τώρα μα εξηγείτε βεβαιωμένη... απολύτω τι είναι αυτό που λέγατε, Γιατί προσπαθούσα να καταλάβω τι είναι ναι, αυτό που λέτε. 2.5 λι... δυόμιση... εκατομμύρια βεβαιωμένοι φόροι διαφημιστικών εταιριών, βεβαιωμένα πρόστιμα. Πρόστιμα, πρόστιμα. Πρόστιμα βεβαιωμένα. Τα οποία πρόστιμα, δεν έχουν καταβληθεί. 2,5 εκατομμύρια έτσι, ναι. διαφημιστών. Mm -hmm. εισπράττουν 80.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, στον κωδικό ίσπραξη από προηγούμενα χρέη, υπάρχει ένα νούμερο 30-33 εκατομμύρια, ναι. το οποίο θα εισπραχθεί από τον κόσμο, mm. ο οποίος έχει μια κλίση η οποία με έχει τόσο, έχει, και έχει φτάσει τόσο ιστορία. Έκανε κατάληψη ένα επαγγελματίας πήρε ένα πρόστιμο και έχει φτάσει, ξέρω εγώ, στον Θεό το πρόστιμο. Ε, αυτό Έτσι, που λέτε κυνηγά, είναι τις μικρές περιπτώσεις, αλλά όχι... Και η βέβαια. ελεγχόμενη στάθμευση, αυτή η ληστεία στο εισόδημα Α, των Αθηναίων... αυτό είναι ένα άλλο την θέμα. Την οποία για... όλοι οι άλλοι την υποστηρίζουν και εμείς λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί αυτό το έσχος, να πληρώνουμε χαράτση για το δημόσιο δρόμο, τον οποίο τον έχουμε πληρώσει. Λοιπόν. Μια ανατελεία στην συζήτησή μα θα βάλουμε, κύριε Σοφιανέ, για να ακούσουμε του τίτλου των ειδήσεων. Φίλε και φίλοι, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Αμέσω μετά θα συνεχίσουμε με τον κύριο Νίκο Σοφιανό. Κύριε Σοφιανέ, είχαμε μείνει. Ε, μα εξηγούσατε πώ συμμετέχουν, οι, πώς απέχουν οι πολλοί και συμμετέχουν οι, α, οι λίγοι Η λίγη. και οι, οι έχοντες οι και οι έχοντες και πληρώνουν οι πολλοί. Καταλάβαμε πολύ το τι εννοείτε. Και είναι και άλλα παραδείγματα, αλλά να μην κουράσουμε τους φίλους που μας ακούνε. Θέλετε να πείτε δύο-τρία πράγματα. Έλεγα να αξιοποιήσουμε ε, το ε, χρόνο ε, μας ε, γιατί είναι και άλλα ε, θέματα. Εν τάχει, ας πούμε, ελεγχόμενη στάθμευση. Αυτό το καθεστώς με το οποίο υπολογίζουν 20 εκατομμύρια το χρόνο να εισπράττουν, από τα οποία τα 17 εκατομμύρια θα είναι αποκλήσεις. Α, λοιπόν, όλα αυτά τα λεφτά ποιο θα τα δώσει, Θα τα δώσει ο, ο άνθρωπο που, που προσπαθεί να, να ζήσει με το μισθό του, που, με το επίδομα ανεργία, με μια σύνταξη λέει λατημένη. Λοιπόν, αυτό το έσχο πρέπει να τελειώνει. Όταν είναι 17 εκατομμύρια, πρέπει από να όταν... καταργηθεί. Εμεί θα, θα καταργήσουμε την ελεγχόμενη στάθμευση. Έγινε στην Πάτρα. Το έκανε ο κομμουνιστής δήμαρχος στην Πάτρα. Mm. Και επειδή υπήρχε μια υποδομή στο κέντρο, δεν μιλάω για το ιστορικό κέντρο. Στο ναι. ιστορικό κέντρο υπάρχει υποδομή για ελεγχόμενη στάθμευση. Τι κάναμε στην Πάτρα, οι κομμουνιστέ, Βάλαμε 30 λεπτά τη μία ώρα και 50 λεπτά τι τρει ώρε. Ναι. Έτσι. Οπότε είναι κάτι Για να μην καταστραφεί καθένες, η υποδομή που υπήρχε. Ο άλλο το αντέχει. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα ευρώ την ώρα και 5 ευρώ, το οποίο θα το πάνε 6 ευρώ το τρίωρο. Είναι, πολλά, είναι, είναι, ποι, είναι, ποι? είναι, ψηλό το κόστος Είναι, είναι μια, λεφτά αυτά ναι, ναι, Σε μια χώρα η οποία έχει κυριολεκτικά ρημαχτεί οικονομικά Τώρα, αυτό που παρατηρούμε επίσης Σε αυτόν τον πολύ μεγάλο δήμο της Ελλάδας Είναι η αδυναμία της ε, κοινωνικής του παρουσίας και στήριξης Παραδείγματο χάρη Παιδική σταθμή Λοιπόν, θα έλεγα χρησιμοποιώντα την έκφραση όσοι παρακολουθούν τα, τα, το Δήμο, τα Δημοτικά yeah. Συμβουλία, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μα για το θέμα παιδική σταθμή. Το Βρεφοκομείο τη Αθήνα, το ίδρυμα που εποπτεύει του παιδικού σταθμού, είναι ένα ίδρυμα το οποίο και με το προσωπικό του και με την υποδομή που έχει, mm -hmm. είναι το μεγαλύτερο ίδρυμα στη χώρα από πλευρά σταθμών και προσωπικού. Το οποίο μπορεί πραγματικά, εάν στηριχτεί, mm -hmm. να, ε, να, να, να δώσει τη δυνατότητα. Οι χιλιάδες, τα 4.500 παιδιά και βρέφη που βρίσκονται στο βρεφοκομείο από 5.500 χάσαμε χίλιες θέσεις μέσα σε, στα τέσσερα τελευταία χρόνια της θητείας της κέντρο στο Δήμο πραγματικά να μεγαλώσει και η, η δυνατότητα φιλοξενίας παιδιών και ειδικά βρέφη γιατί εκεί υπάρχει έλλειψη Έχει. αλλά και να αναβαθμιστεί συνολικότερα αυτή η παρουσία άμεσο πρόβλημα από το δίκτυο 74 παιδικών σταθμών που έχουμε σήμερα, 75, ε, είναι η πιστοποίηση. Γιατί με βάση τον νόμο τη κυβέρνηση ναι. διαμορφώνονται όροι για να πιστοποιηθούν οι παιδικοί σταθμοί με κίνδυνο 35 παιδικοί σταθμοί στην Αθήνα να κινδυνεύουν να κλείσουν. Όταν λέτε πιστοποίηση, εννοείται δηλαδή ότι είναι προϋποθέσεις οι προποθέσει που πρέπει να υπάρχουν πρέπει για να μπορέσει να για να, υπάρχουν, για να, μπορεί σωστό. να λειτουργεί. Ε, σωστό. Αλλά κοιτάξτε, αυτό είναι σωστό. Δεν πρέπει και πρέπει βεβαίως, να υπάρχει μια αυστηρότητα. Βεβαίω. Αλλά αυτό, αν αυτό δεν συνδυαστεί με αντικατάσταση σταθμών εκεί που θα κλείσουν, mm -hmm. με προσαρμογές που πρέπει να γίνουν, που έπρεπε να είχαν γίνει ήδη, γιατί μιλάμε εδώ και δύο-τρία χρόνια γι' αυτό, mm -hmm. καταλαβαίνετε ότι αυτό χρησιμοποιείται και σαν άλοθη για να κλείσουν σταθμοί. Κάτι αντίστοιχο, ξέρετε, έγινε και με τις παιδικέ χαρές στο Δήμο της Αθήνας Και από 122 σημεία. Άλλοι, εμεί τα μετράγαμε 128. 122 α το πάμε εκεί. Mm -hmm. Σημεία που υπήρχαν ε, παιδικέ χαρές με ένα νόμο πιστοποίησης, την πιστοποίηση, την οποία την κάνει μια ιδιωτική εταιρεία πανάκριβα, Η ιδιωτική εταιρεία πιστοποιεί τι παιδικέ χαρέ όλη την Ελλάδα. Ναι. Ουσιαστικά ναι. έχουν κλείσει οι παιδικέ χαρέ στην Αθήνα. Είναι σε αθλή κατάσταση. Και ό,τι υπάρχει είναι σε αθλή κατάσταση. Έχουν κλείσει, είναι άθλιε και έχουν ε, πιστοποιηθεί 28. Και επικίνδυνε, έτσι. 28 έχουν πιστοποιηθεί. Ναι. Λοιπόν Άρα και εδώ συρρήκνωση, και εδώ κλείσιμο και ταυτόχρονα διαφημίζουν πλεονάσματα. Διαφημίζουν 57 εκατομμύρια πλεόνασμα στο Δήμο της Αθήνας Μάλιστα. και αρέσει και στους άλλους αυτό το πλεόνασμα. Σε ποιους άλλους, τι εννοείται. Ενώ και στους άλλους υποψήφιους, δεν αφορά μόνο τους κεντροαριστερούς. Έτσι, αλλά αυτά τα πλεονάσματα είναι υποχρεωτικά σε εισαγωγικά με βάση τις με τα μνημονιακές δεσμεύσεις της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα, mm -hmm. που απαιτούν από τους Δήμους να εμφανίζουν πλεονάσματα, λες και οι Δήμοι είναι επιχειρήσεις. Λοιπόν, εμείς είμαστε αντίθετοι σε αυτή την άγρια σφαγή, είναι λέει η Λασία. Η δήμη, για κύριε, μας κύριε, δεν είναι σοφιανή. επιχείρηση ο Δήμος. Ο Δήμος είναι, ο δήμος είναι. είναι Έτσι ένας είναι. οργανισμός, είναι. ο οποίος πρέπει να στηρίζεται, επειδή μιλάμε για σύνταγμα, mm. με τους συνταγματικά κατοχυρωμένους πόρους αυτού του συντάγματος, οι οποίοι δεν αποδίδονται, να μην στηρίζεται σε επιπλέον φορολιστή από του δημότε και φυσικά τα λεφτά που εισπράττει να τα επιστρέφει στον κόσμο χωρίς να του ζητάει επιπλέον λεφτά για να, για να του παρέχει υπηρεσίε. Λοιπόν, αυτό το σκηνικό, σε αυτό το σκηνικό εμείς παρεμβαίνουμε, σε αυτό το σκηνικό εμείς θέλουμε να πάμε κόντρα σε αυτό, okay. γι' αυτό και λέμε το δίλημα είναι, θες δήμαρχο υπηρέτη των κυβερνήσεων, των επιχειρηματιών, των ΜΚΟ, που ειδικά οι ΜΚΟ στην Αθήνα κάνουν πάρτι, ή θέλει δήμαρχο. Μισόρα, ο οποίο θα, θα, θα στέκεται δίπλα στο δημότη κοντά στην καθημερινότητά του θα του ελαφρύνει την τσέπη του mm -hmm. θα του αφήσει χρήματα στην τσέπη του γιατί είναι αναγκαία, είναι πολύτιμα αυτά τα εκατοντάδες ευρώ που μπορούν να μείνουν το χρόνο το χρόνο Stop. να μείνουν στην τσέπη του δημότη, του εργαζόμενου, του Αθηναίου, του επαγγελματία και με βάση αυτό το, αυτή την κατάσταση, αυτόν τον αρνητικό σχετισμό να παλέψεις Στην Αθήνα έχουμε κύριε Σοφιανέ και τα εξής φαινόμενα ε, υποβάθμιση περιοχών πολλές φορές αυτή η υποβάθμιση συνδέεται πραγματικά ή όχι με το κομμάτι του προσφυγικού αλλά και εγκαιτοποίηση πολλών περιοχών η, σε αυτό πως τοποθετήσετε η υποβάθμιση είναι κανόνας για τις γειτονιές της Αθήνας Φυσικά σε άλλε περιοχέ είναι πιο έντονα τα προβλήματα, θέλω αλλά όπου και αν περπατήσει στην Αθήνα, υπάρχει εικόνα εγκατάλειψη υποβάθμιση. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε. Από τους... Σε κάποιε γειτονίες όμω και Σε κάποιο είναι, πολύ είναι περισσότερο ακόμα έντονο. Είναι περισσότερο. Και αυτό συνδυάζεται και με τον εγκλωβισμό των ε, χιλιάδων προσφύγων αυτό αποτέλεσμα, αποτέλεσμα τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία που υπέγραψε και η σημερινή κυβέρνηση και συμφωνεί και η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε περίπου 40.000 πρόσφυγες και ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει πλέον το καθεστώς του πρόσφυγα. πρόσφυγα. Έτσι, οι οποίοι παραμένουν, δεν μπορούν να φύγουν από την πόλη, mm -hmm. δεν μπορούν να φύγουν από τη χώρα, οι οποίοι, παραμένουν εδώ. Οι οποίοι ζουν στα, στα καταλήμματα που. οι οποίοι που είναι... ζουν στο απαράδεκτο καθεστώ των κοντέινερ. Στην Αθήνα έχουμε τον Λεώνα ναι. Έχουμε και του Σκαραμαγκά Και είναι απαράδεκτο καθεστώς Γιατί δεν μπορείς να έχεις ανθρώπους Πάνω από δύο χρόνια στα κοντέινερ να ζουν mm -hmm. Λοιπόν, εμείς είμαστε αντίθετοι Και θεωρούμε ότι πρέπει να κλείσει αυτός το, Αυτό το, το γκέτο του Λεώνα ε, Θεωρούμε ότι τα, το πρόγραμμα κατοικία Που υπήρχε, που υπάρχει πρέπει να συνεχιστεί τις Να, πιάσει, τις, ε, ναι, να πιάσει όλο τον κόσμο δε. Και είναι απαράδεκτο ναι. 400 οικογένειε να τι πετάνε έξω από τα διαμερίσματα. Γιατί τι πετάνε, πιδώνουν... είναι... Τελειώνουν τα προγράμματα. Ε, τέλειωσαν το, το πρόγραμμα αυτό. Χθε είχαν κινητοποιήσει αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Έτσι. Ε, και να του λένε θα μείνετε στη χώρα, θα μείνετε στην πόλη. Το που θα μείνετε όμω και που θα κοιμηθείτε είναι η δική σα υπόθεση. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα, πιθανό αποτέλεσμα, να δούμε ξανά σε πλατείε τη Αθήνα αυτή την εικόνα. Mm -hmm. Λοιπόν. Μαζί με τι υπογραφέ που έκαναν, που πήραν και τι δεσμεύσει, πρέπει να εξασφαλίσουν τι θα γίνει αυτό ο κόσμο. Και φυσικά δεν είναι λύση ναι. η άθλια κατάσταση των καταλήψεων σε κτίρια, ειδικά του κέντρου τη Αθήνα, ναι. τα οποία τα ανέχεται η κυβέρνηση, μην πω και τα υποθάλπτει κιόλα, και ο Δήμο αδιαφορεί. Γιατί όταν υπάρχουν κατηλημένα κτίρια και εκατοντάδε άνθρωποι στιβάζονται μαζί με ποντίκια και κατσαρίδε. Χωρί συνθήκε υγιεινή, χωρί δυνατότητε, πώ να το πω, να ζήσει ένα άνθρωπο για μεγάλο διάστημα ναι. σε τέτοια κτίρια, όπω είναι η κατάληψη στην Πρασά, όπω είναι η κατάληψη στην Πλατεία Βάθη, Βάθυ. όπω είναι σε διάφορα ναι. άλλου χώρου. Λοιπόν, αυτό πιέζει και τον κόσμο δίπλα, αλλά πιέζει, δεν είναι συνθήκε να ζει κόσμο. Και... και γύρω από αυτό το καθεστώ υπάρχουν διάφοροι Μικιάδε, διάφοροι Αλληλέγγυοι, οι οποίοι κάνουν παιχνίδι στι πλάτε αυτού του κόσμου. Και με το θέμα των α, εξαρχείων, τι περιοχές, περιοχέ, μία από αυτήν είναι τα εξάρχεια. Στα, Εκεί εξάρχεια, στα εξάρχεια υπάρχει ένας, ένα συνδυασμένο παράγοντα προβλημάτων. Ένα συνδυασμό προβλημάτων. Το ένα είναι η απουσία του Δήμου. Ναι. Ο Δήμο τα έχει αφήσει τα εξάρχια mm -hmm. και τι υπηρεσίε του. Και το άλλο είναι η δράση οργανωμένων κυκλωμάτων, εγκληματικών, τα οποία και σε αυτή τη γειτονιά όπως και σε κάποιες άλλε. Στο πεδίο του Άριος, κάνουν, δουλειά, κάνουν δουλειά. Mm εμπλέκονται με το πρόβλημα των ναρκωτικών, mm -hmm. εμπλέκονται με το εμπόριο, τη διακίνηση, της πιάτσες και είναι ένα βήμα στο οποίο εμεί έχουμε εκφράσει τη γενικευμένη μας αντίθεση και το έχουμε θεωρήσει και αιτία ό, πολέμου ό, η χωροθέτηση χώρων εποπτευόμενης, όπως λένε ελεγχόμενης χρήσης, χρήσης ναρκωτικών Εσείς σε γειτονιές της Αθήνας μ. δεν θα περάσει αυτή η ιστορία Γιατί είστε αυτή κατά... η προσπάθεια αυτό, θα, σας πέρανε, πέρανε, πέρανε. θα σας πω, θα σας πω ήδη πάνω από 14 σύλλογοι της Αθήνας σε γειτονιές έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους γιατί πρώτον υπονομεύεται η πρόληψη δεύτερον τελειώνει οριστικά μπαίνει τα φόπλακα στην όποια προσπάθεια απεξάρτησης, απεξάρτησης θεραπείας αυτού των, του, αυτού του συνανθρώπων λέτε ότι το υπονομεύει. Βεβαίω. Και τρίτον, νομιμοποιεί τις πιάτσες, νομιμοποιεί το εμπόριο, τη διακίνηση των ανθρώπων. Ποιο θεωρείτε για να κλείσουμε, θα τα ξαναπούμε όμω ούτω ή άλλω. Έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι τι εκλογέ. Αλλά αυτή η πρώτη συζήτηση η πρωτη συζητηση ειναι ω το σημαντικότερο θέμα στο, στο Δήμο τη Αθήνα, Ποιο θεωρείτε ότι είναι η ασφάλεια, Αυτό σα λένε, αυτό σα ζητάνε οι, 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 οι κάτοικοι τη Αθήνα, οι πολίτε Αθηναίοι. Το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο λαό τη Αθήνα είναι η οικονομική τι... του κατάσταση. Mm, τα αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο το Δήμο. Αφορά την κεντρική πολιτική, αφορά το κόμμα που κυβερνά και αυτή τη στιγμή κυβέρνησαν, κατ' επέκταση στο Δήμο. Ο Δήμο δεν μπορεί να, να δώσει εισόδημα, δεν μπορεί να λύσει την ανεργία. Ο Δήμο όμω μπορεί να ιεραρχήσει αλλιώ τι υπηρεσίε και τη λειτουργία του, να στηρίξει τη δύσκολη καθημερινότητα του Αθηναίου στα σχολεία, στι παιδικέ χαρέ, στην καθαριότητα, στον ηλεκτροφωτισμό, στου παιδικού σταθμού mm -hmm. και σε άλλε τέτοιε λειτουργίε και ταυτόχρονα να στηρίξει το εισόδημα του Αθηναίου χωρίς να αφαιρεί και ο ίδιος και αφήνοντας στην τσέπη του εκατοντάδες ευρώ τα οποία είναι πολύτιμα. Στην Αθήνα υπάρχει φτώχεια, υπάρχει ανέχεια, υπάρχει πίεση. Το 1 τέταρτο του πληθυσμού της, του καταγεγραμμένου πληθυσμού της είναι μετανάστες και οικογένειες μεταναστών. Mm -hmm. Πάνω από το 35% είναι κάτω από τα όρια τη φτώχεια. Υπάρχει ενεργειακή ε, αυτός φτώχεια. Αυτό ο συνδυασμό και μόνο αυτό είναι Τα ποσοστά, τα μέσα που υπάρχουν Έτσι. σε όλη τη χώρα, στην Αθήνα είναι μεγαλύτερα. Είμαστε πάνω από το μέσο Κοιτάξτε, πολλά μπορούμε να πούμε. Θέλω, θα ήθελα πάρα πολύ να, πούμε, να ρωτήσω και για την αποκέντρωση του Δήμου. Υπάρχουν αυτά τα περίφημα 7 διαμερίσματα, τα ρωτώ σε όλου του υποψηφίου που είναι, έχουν δημιουργηθεί, είναι στα χαρτιά, ποτέ δεν ε, ε, αποκεντρώθηκε ουσιαστικά. Ε, ο Δήμο Αθηναίων, δεν ξέρω η δικιά σα άποψη. Δεν αφορά μόνο το Δήμο τη Αθήνα, αφορά τη συνολικότερη λειτουργία αυτού του θεσμού, του μοντέλου. Φυσικά ο Δήμο θα μπορούσε να κάνει, μια άλλη δημοτική αρχή θα μπορούσε να κάνει. Αλλά τι να, να ναι, στήριξη, μην είναι κάθε ένα από αυτά ένα μπορούσε, μικρό δημαρχείο και να εξυπηρετούνται να οι, πω, οι κάτοικοι τη περιοχή που ξέρουν και τα προβλήματά του. να σα πω κάτι. Δεν, το θέμα δεν είναι ότι δεν ξέρουμε τα προβλήματα. Αλλά. Το θέμα δεν είναι ότι ο Δήμαρχο ναι. δεν ξέρει τα προβλήματα. να δηλαδή δεν νόνα, τα ξέρει κιόλα. Το θέμα είναι τι ιεραρχήσει μαζί. Ξέρετε, εδώ δόθηκαν εκατομμύρια για προγράμματα τα οποία δεν άφησαν καμιά υποδομή στο Δήμο τη Αθήνα. Όπω. Δεν είχαν σχέση με την καθημερινότητά του. Όπω προγράμματα Ευζήν, όπω προγράμματα διάφορα που πήραν ε, Αθήνα Πόλη τη Καινοτομία, η ντοκουμέντα, η περίφημη που έγινε. Μάλιστα, ντοκουμέντα. Ξέρετε, είμαστε παγκόσμια πρωτεύουσα βιβλίου αυτή τη χρονιά και δεν έχει πάρει κυριολεκτικά χαμπάρι ένα μαθητή στα δημοτικά, στα γυμνάσια, στα λύκεια. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη βιτρίνα της πόλης, για αυτήν ενδιαφέρονται, την αντιμετωπίζουν την Αθήνα σαν τουριστικό προϊόν mm -hmm. και από εκεί και πέρα η δύσκολη καθημερινότητα, η πιεστική καθημερινότητα και η στήριξη αυτής με πράγματα που μπορούν να γίνουν. Το να καθαρίσουμε δεκάδες οικόπεδα στην Αθήνα με μπάζα μπορεί να γίνει το να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που αφορούν τη λειτουργία των παιδικών σταθμών, τι παιδικέ χαρέ μπορεί να γίνει. Το να αντιμετωπίσουμε προβλήματα σε μια σειρά γειτονιέ μπορούν να γίνουν. Το να καταλάβουμε χώρου ακόμα ελάχιστου πρασίνου που υπάρχουν και να του διαμορφώσουμε μπορεί να γίνει. Το να αποκτήσει η Αθήνα ναι, έχει μόλι τρία γήπεδα για 35 ποδοσφαιρικά σωματεία. Τρία γήπεδα έχει όλη η Αθήνα στα οποία κυριολεκτικά δουλεύουν Έω τι 12 <συντήρι> η ώρα τη νύχτα. Ε, ναι, προ... ναι, λοιπόν, άμα είναι έτσι. Όλα αυτούς αυτούς ο αυτά μπορούν να γίνουν. Αλλά πρέπει να πα κόντρα στην κυβέρνηση και στην πολιτική τη, που τη συμμετοποιεί ότι η ελεύθερο έχει απομείνει. <συντήρι> τον Προμπονά, την Ακαδημία Πλάτωνος, Έχουν κάνει ανέκδοτο το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Και κυριολεκτικά δηλαδή δεν τρέπονται το να ξαναλένε πράγματα. Τα οποία ο, ο κύριο Πρωθυπουργό, όταν ήταν Δημοτικό Σύμβουλο στην Αθήνα, μίλαγε για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Mm. Τέσσερα χρόνια κυβέρνηση πήγαν να το κάνουν γήπεδο του Παναθηναϊκού το Γουδί. Και έρχεται τώρα ο υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ και μα λέει πάλι για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί. Mm. Ε, Πόση κοροϊδία δηλαδή μπορεί να δεχτεί αυτό ο κόσμο μέσα από την δύσκολη καθημερινότητα που αντιμετωπίζει. Κύριε Σοφιανίδη, θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ για αυτή την πρώτη συζήτηση και εγώ θα να θα σε ευχαριστήσω. Πούμε.